Τηλεόραση καλημέρα. Καλημέρα. Τεντό σου, Δήμο, τεντό σου. Καλημέρα. Περιμένω να μας αποκαλύψετε και εμάς γιατί τόσα κέφια η Ελενίτσα πριν από 1-2 δευτερόλεπτα στο πλατό. Μα κύριε Βερίκη, μου... δεν άκουγα. Ψάει να τραγουδήσει, κύριε Δήμο. Όχι, μας. Θα πω εγώ, Δήμο μου, ξέρεις τι τραβάω εδώ μέσα. Νομίζει ότι έχει ωραία φωνή και κάθε φορά που ξεκινάει η εκπομπή και μας βάζουν τραγούδι. Τραγουδάει μέσα στο αυτί μου. Δυνατά. Βάλτε κάτι να τραγουδίσει ακαπέλα. Να τραγουδίσω κάτι για τον κύριο Μερικιό μου να το αφιερώσω. Ευχαριστώ πολύ. Οι αδυναμίες δεν κρύβονται. Δεν ακρύβονται οι αδυναμίες. Για 2 λεπτά δεν κακό. Να τα ακούω μπαίνοντας βγαίνω. Πολύ θα στο τραγουδάω. Κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Έχει ξυπνήσει ο κόσμος, Παναγία μου. Δεν είναι το λεγόμενο από φωνή. Κορμί. Γεια σου, ρε Λενάρα. Είναι από φωνή κορμί. Τι κάνετε. Είναι η καλή διάθεση. Και ο κόσμος θέλει να ξυπνάει με καλή διάθεση. Άλλωστε, αυτό αντανακλά κάθε μέρα σε αυτό το άψυχο χαρτί με τις τηλεθεάσεις. Και ο κόσμος έχει κριτήριο. Ξέρει τι κάνει. Ακριβώς. Μην τα πολύ λες όμως, για την άλλη φορά που θυμάσαι που χαιρόμασταν και μας έγανες αυτά τα κολακευτικά σχόλια, μετά μας μάτιαξαν. Τι έγινε. Γιατί. Έπεσε το link, δεν πέφτουν τα βίντεο. Α, εντάξει, αυτά συμβαίνουν τώρα. Στις ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν. Έχουμε κάτι ωραίο να μας πείτε. Λοιπόν, εμείς σήμερα έχουμε ξεκινήσει την ημέρα μας. Μην το περίεργα. Μετά από τη Ζησάκη και τη συντάκτη. Έχουμε ξεκινήσει με αυτή την ιστορία η οποία είδε το φως της δημοσιότητας με την εμπλοκή του καλού συνάδελφου δημοσιογράφου του Γιώργου του Τράγκα, ο οποίος